τα μουσεία, ο ρόλος των μουσείων δεν είναι μόνο να εκθέτουν ορισμένα αντικείμενα, αλλά να συμβάλλουν και στην καταγραφή της ιστορίας του τόπου. Έτσι λοιπόν το Μουσείο Συντηρών και Αλεύρων, πιστό σε αυτήν την πορεία που χάραξε, κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα σε σχέση με τους σεισμούς. Όχι όμως ιστορική έρευνα με την έννοια της ιστορίας, αλλά παίρνει αναφορές προφορικές από ανθρώπους που έζησαν διάφορους σεισμούς με αφορμή το σεισμό του 21 που είχαμε εδώ στη Λάρισα και θυμούνται παλιούς σεισμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί καταγράφονται όχι μόνο οι μνήμες αλλά και τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε τώρα ή να κάνουμε στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι επόμενες γενιές να ξέρουν πώς αντιμετωπίστηκαν, τι επιδράσεις είχαν στην ζωή της πόλης. Βεβαίως υπάρχει και μία έκθεση παράλληλα με φωτογραφίες από το σεισμό του 41 και τον βομβαρδισμό παράλληλα που είχε γίνει τότε. Γι' αυτό ευχαριστούμε πολύ την φωτοθήκη της Λάρισας που μας έδωσε τις εικόνες, οι οποίες όμως είναι και λίγο πειραγμένες όπως λέμε. Είναι λίγο πειραγμένες το λέμε εμείς. Ακριβώς για να δείξουν την νέα τάση και βέβαια υπάρχει και ένα πάνω σε αυτά στηρίζεται στις καταγραφές ένα καταπληκτικό βίντεο το οποίο είναι γύρω στα 15-17 λεπτά το οποίο πραγματικά είναι ένα ιστορικό, μια ιστορική έρευνα η οποία πρέπει να μείνει.